Ο κύριος Παπαδημούλης, ένα λεπτό. Κύριε Τούσκ και κύριε Γιούνκερ, η Ελλάδα και η Ιταλία χρειάζονται στο προσφυγικό αποτελεσματική αλληλεγγύη και όχι ευέλικτη αλληλεγγύη. Όχι αλληλεγγύη à la carte. Όχι αλληλεγγύη όσοι σας επιτρέπει ο κύριος Όρμπαν. Και περιμένω από σας κύριε Γιούνκερ και από σας κύριε Τούσκ να είσαστε πιο αυστηροί στην Ευρώπη αλλά καρ του κυρίου Όρμπαν και να μην το χαϊδεύετε επειδή ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα διαλυθεί η Ευρώπη εάν ανέχεστε μια Ευρώπη αλλά καρ όπου η Ουγγαρία, η Πολωνία και άλλες χώρες θέλουν ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά δεν δέχονται ούτε ένα πρόσφυγα στις χώρες τους. Και ακόμη, σταματήστε το bullying εναντίον των αρχών της Βαλωνίας. Οι ενστάσεις, οι ανησυχίες είναι βάσιμες και μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές της ΣΕΤΑ υπέρ ενός εμπορίου όχι μόνο ελεύθερου αλλά και δίκαιου. Βαρεθήκαμε να ακούμε μόνο λόγια. Θέλουμε έμπρακτη αλληλεγγύη και μια Ευρώπη με σχέδιο και με συνοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα δώσει τον λόγο ήδη στον κύριο Τίμερμανς. Παρακαλώ λοιπόν. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρεις σκέψεις μετά από αυτήν την συζήτηση της Ολομέλειας. Κατά πρώτον, το θέμα της μετανάστευσης. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες όλων όσοι τις εξέφρασαν για όσα συμβαίνουν στη Νότια Μεσόγειο. Είναι τραγικό που τόσοι άνθρωποι ακόμη πνίγονται. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των Ιταλικών αρχών να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους. Πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση εδώ. Θα είμαι σαφής. Η καλύτερη προστασία των συνόρων είναι μέρος της απάντησης, δεν είναι όμως πανάκια για την κρίση της μετανάστευσης. Εάν θεωρούμε ότι μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από σύνορα και φράχτες και να ξεχάσουμε τη συλλογική ανάληψη ευθυνών εδώ, είναι πραγματικά λες και βρισκόμαστε σε παραλήρημα. Παραλήρημα. Σκεφτείτε τι θα γίνει με τις μια-δυο επόμενες γενιές. Ο πληθυσμός της Αφρικής θα φτάσει τα 3 έως 6 δις ανθρώπους. Πώς νομίζετε ότι η Μεσόγειος θα τους ανακόψει την πορεία? Τι φράχτες θα πρέπει ψώσουμε, πόσο ψηλούς για να τους σταματήσουμε να έρχονται εδώ, εάν δεν έχουμε μια πολιτική. Μια πολιτική που θα τους προσφέρει πρόπτικες στις δικές τους χώρες, στα δικά τους έθνη, στην ήπειρό τους, στις πόλεις, στα χωριά τους. Μην πιστεύετε το παραλήρημα λοιπόν των συνόρων. Δεν είναι αυτό η μόνη απόκριση στο πρόβλημα. Επίσης, δεν πιστεύω στην ψευδέστηση, στην αυταπάτη, ότι μπορούμε να ξεχάσουμε την ευρωπαϊκή συλλογική αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια κρίση. Εάν νομίζετε ότι μπορείτε την αλληλεγγύη να την πετάξετε, άλλοι θα κάνουν το ίδιο. Οπότε αυτό θα είναι και το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά λοιπόν πιστεύω σε μια συλλογική προσέγγιση και σφαιρική προσέγγιση η οποία να αντιμετωπίζει όλα τα αλληλένδετα ζητήματα της κρίσης της μετανάστευσης. Γιατί λέτε πρέπει να έχουμε σφαιρικές...